ανησυχητικέ εικόνε στον ιστορικό πλάτανο, στο κράσι του Δήμου Χερσονήσου. Οι μεγάλες κοιλότητε που έχουν κλαδιά και κεντρικό κορμό. Αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια αδυναμία σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα του δέντρου και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία και από πλευρά φόρτισή του και από πλευρά αν αντοχή των κλαδιών τα οποία Υπάρχουν και έχουν τα ζητήματά τους. Χρήζει άμεση παρέμβαση των υπευθύνων ε, για να σωθεί και να μπορέσει ε, να το απολαύσει και η επόμενη γενιά. Η ηλικία του υπολογίζεται μερικών αιώνων και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης, ενώ έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιε αδυναμίε σε σχέση με τη σταθερότητα του δέντρου, όπω δήλωσε ο καθηγητή κ. Ζάγκα, ο οποίο προχώρησε σε αυτοψία μετά από σχετικό κάλεσμα του Συλλόγου Απανταχού Κρασανών και Φίλων για τη διάσωσή του. Αυτέ οι πληγέ οι οποίε υπάρχουν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κλαδιά τα οποία έχουν κάποια ζητήματα με κοιλότητε, τραυματισμού κλπ ενδεχομένως θα πρέπει να αποφορτιστούν και πώς μπορούν να αποφορτιστούν με μικρή βράχυνσή τους, όχι μεγάλες τομές, με κάποια αρέωση της κόμης, όταν έχουμε επικαλυπτόμενα κλαδιά αφαιρούμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Θα μελετήσουμε σε αυτή τη φάση, εάν υπάρχει ζήτημα και με το ριζικό του σύστημα, είναι ένα θέμα αυτό που είπε η κυρία Ιεραπετριτάκη, ότι αυτή τη στιγμή ο πλάτανο είναι μπαζωμένο και δεν μετράμε εμεί την πραγματική του διάμετρο, αλλά κάποια άλλη. Θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η μελέτη. Να, να σπάσουν τα επιφανειακά μπετόν που, έχει, που έχουν μετατραπεί σε ένα σφιχτικό κορσέ, να αποκαλυφθεί τμήμα του, 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 σπουδαίου κορμού, διότι ξέρετε το μεγαλύτερο και το εντυπωσιακότερο τμήμα του δέντρου είναι χωμένο μέσα στα μπετόν. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι θα αποδείξουμε ότι είναι το πρώτο στην Ευρώπη δέντρο. Ο κύριο Ζάγκα σχολίασε τι εικόνε μπαζώματο, ενώ άμεσα θα προτείνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, μεταξύ αυτών η τοποθέτηση κάγκελου πέριξ του δέντρου, καθώ ορισμένοι επισκέπτε κάνουν αναρρίχηση στον κορμό του. Αν δεν γίνει το ξεμπάζωμα, είναι ότι αυτό ο χώρο θα είναι άβατο από εδώ και στο εξή. Δηλαδή θα μπει ένα κάγκελο εδώ, δεν θα επιτρέπεται είσοδο σε κανέναν να πατάει εδώ μέσα. Μέλη του φιλλόγου Πανταχού Κρασανών και Φίλων προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση πέριξ του μνημιακού πλατάνου. Θα τη συμβολικα συμβολικά γύρω-γύρω ένα νήμα από αθάνατο. Για να μείνει αθάνατος.